Ακολουθεί η με αριθμό 432, κάθετος 28/2023, ερώτηση του 5ου Αντιπρόεδρου της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, κυρίου Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, με θέμα επιχείρηση εκβιασμού και εκδίωξης του βουλευτή Ιλχάτ Αχμέτ από το αλεβίτικο έθιμο της πάλης στο κέχρο της ορεινής Ροδόπης. Παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Είμαστε εδώ σήμερα για να σας μιλήσουμε για γεγονότα τα οποία τα γνωρίζει και το Υπουργείο Εξωτερικών και εσείς. Είμαστε εδώ να σας πούμε ότι είμαστε υπέρ της ελληνοτουρκικής φιλίας και γνωρίζετε ότι παράταξε στην περιοχή του. Έζησε κάτι πρωτόγνωρο, το οποίο σας έχω περιγράψει σε μία εκδήλωση, και αν αυτό το έζησε ένας βουλευτής, όχι γιατί φοβάται, σκεφτείτε οι υπόλοιποι άνθρωποι, ο απλός κόσμος, τι ζει σε αυτή την περιοχή, όπου υπήρξε παρέμβαση για να φύγει από εκδήλωση, και επειδή πραγματικά και σωστά με βάση τους κανόνες της ελληνικής δημοκρατίας έμεινε σε αυτή την εκδήλωση όπως έπρεπε να κάνει για να τιμήσει το θεσμό του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έφυγε από εκεί ο υποπρόξενος ο κύριος Μπαρίς Τσούλχα και αθώς και ο παράτυπος μούφτης Κομωτινής ο Ιμπραήμ Σαρίφ. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, για να φτάσω στο ερώτημα, γιατί καταλαβαίνω το χρόνο. Ήταν σε γνώση της πολιτείας και του Υπουργείου σας όλα αυτά που έγιναν? Είχε κληθεί να παραστεί εκπρόσωπος και της ελληνικής αρχής σε αυτή την εκδήλωση? Γιατί μιλήσατε με την Περιφερειακή Αρχή, γιατί αποδέχθηκε την απαξίωση του θεσμού της? Νομιμοποιείται μια ξένη διπλωματική αρχή και ο υποπρόξενος να μην σέβεται την νομοθετική και θεσμική πραγματικότητα της χώρας που τη φιλοξενεί? Και να σας ρωτήσω κάτι, σε ποιο, και αν ρωτήσατε και αν μάθατε, ο κύριος Ιμπραήμ Σαρίφ με ποια ιδιότητα εμφανίζεται σε αυτές τις εκδηλώσεις? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Βουλευτά. Θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω ότι πράγματι με το Κινάλ ΠΑΣΟΚ έχουμε μία διαρκή συνεργασία για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως οφείλει να κάνει κάθε Υπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο της χάραξης μιας εθνικής στρατηγικής, και είμαστε σε διαρκή επαφή με τον αρμόδιο τομέαρχη, τον κύριο Μάντζο. Επιπλέον ότι τιμώ ιδιαιτέρως την δράση και την ιστορία του βουλευτή, του κυρίου Ιλχάν Αχμέτ, που βρίσκεται δίπλα σας. Να είμαι πολύ σαφής στις απαντήσεις, κύριε Βουλευτά, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι τα ζητήματα τα οποία τίθενται είναι εξαιρετικά σύνθετα και λεπτά. Το Υπουργείο Εξωτερικών μεριμνά παγίως για τα θέματα εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων σε ό,τι αφορά την ισονομία και την ισοπολιτεία όλων των πολιτών στην Θράκη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά κυριαρχικά την Ελλάδα, και όπως είπα, δεν δεχόμαστε καμία παρέμβαση απολύτως, ούτε δεχόμαστε καμία συζήτηση σε ό,τι αφορά το καθεστώς των Ελλήνων πολιτών. Είναι ένα ζήτημα κυριαρχίας, το οποίο εκφεύγει της οποιασδήποτε συζήτησης σε επίπεδο διεθνές. Δεύτερον, εν προκειμένου μιλούμε για ένα σωματείο. Τα σωματεία, και ιδιαίτερα τα σωματεία της Θράκης, όπως γνωρίζετε, προστατεύονται από το Σύνταγμα και από την Συνθήκη της Λοζάνης και από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μία αυτονομία των σωματείων στο πλαίσιο του δικαιώματος του συνεταιρίζεστε, και αυτήν την αυτονομία οφείλουμε να σεβόμαστε. Άρα η ελευθερία των νομίμων συλλόγων να διοργανώνουν εκδηλώσεις ανά την επικράτεια υπό την προϋπόθεση της στήρησης της ελληνικής νομοθεσίας είναι προστατευμένη. Τρίτον, η ελληνική πολιτεία δια του Υπουργείου Εξωτερικών δεν καλείται σε εκδηλώσεις τέτοιων σωματείων, και κατά τούτο δεν μπορεί να έχει συγκεκριμένη συμμετοχή. Προφανώς, εφόσον υπήρξε η οποιαδήποτε παραβίαση στο πρόσωπο του βουλευτή, του κ. Ιλχάν Αχμέτ, αυτή οφείλει να διερευνηθεί. Εν τούτης,
θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι τόσο τα προξενία θα πρέπει να λειτουργούν εντός της Σύμβασης της Βιέννης του 1963 περί των προξενικών σχέσεων, περαιτέρω δε ότι τα σωματεία αυτά οφείλουν να ενεργούν στο πλαίσιο του δικαίου. Βεβαίως θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση αυτή και σε περίπτωση που προκύψει η οποιαδήποτε παρανομία, τότε θα παρέμβει τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και η ελληνική δικαιοσύνη. Κατά τα λοιπά, αντιλαμβάνεστε ότι ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια, δηλαδή την τοπική αυτοδιοίκηση, κατά το Σύνταγμα αναλαμβάνονται από τους ίδιους τους οργανισμούς, επί των οποίων ασκείται μόνον η νόμιμη εποπτεία και πάντως εντός του πλωσίου του νόμου και όχι από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γεραπετρίτη. Παρακαλώ πολύ, κύριε Κωνσταντινόπουλε, τρία λεπτά. Υπουργέ, κατανοούμε όλα αυτά και κατανοούμε όλα αυτά που είπατε με έναν τρόπο που κατανοώ είναι λόγος του Υπουργού Εξωτερικών και της διπλωματίας. Μου είπατε στο τέλος ότι αυτό θα διερευνηθεί. Πόσο χρόνο χρειάζεται να το διερευνήσετε? Γιατί εδώ θα κατηγορηθείτε ότι μια ολόκληρη κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είπαν για παρεμβάσεις του τουρκικού προξενείου και όταν τελείωσαν οι εκλογές τα ξεχάσατε όλα. Εδώ υπάρχει ζήτημα και ο Ιλχάν μπορεί να δίνει τον αγώνα του μόνος του, γιατί εκεί σε αυτή την εκδήλωση ήταν και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν του έκαναν κανένα πρόβλημα, του είπαν ότι είναι ο βουλευτής μας. Και θέλω να σας πω, σε αυτή την εκδήλωση υπήρχε ο κύριος Φεργάτ Οσγκιούρ. Εμείς δεν θέλουμε βουλευτή μόνο των χριστιανών ή των μουσουλμάνων. Θέλουμε βουλευτή του νομού των χριστιανών και των μουσουλμάνων. Αυτό είναι ο Ιλχάν. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι ουσιώδες απέναντι. Έχει μεγάλη ουσία σε σχέση με αυτά που λέγατε εσείς. Διερευνήσατε τα γεγονότα αυτά? Επιτέλους μία φορά. Γιατί αυτό δεν αφορά τον απλό κόσμο, τον απλό μουσουλμάνο, τον απλό πολίτη, τον μουσουλμάνο, τον χριστιανό. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένες παρεμβάσεις συγκεκριμένων ανθρώπων, συγκεκριμένου προξενείου. Πώς στέλνουμε το μήνυμα? Το κάνουμε μόνο προεκλογικά για να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλη την άλλη Ελλάδα και εκεί δίνουμε έναν αγώνα με εθνικά χαρακτηριστικά? Όχι. Εμείς, κύριε Υπουργέ, δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε μια συνεπή πορεία ως ΠΑΣΟΚ και μια συνεπή πορεία και ο βουλευτής μας σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό και όλοι πριν μπορεί να μην του μιλούσανε, αλλά όλοι τον είχαν μετά ως πρότυπο για τη συμπεριφορά του απέναντι στην τοπική κοινωνία, αλλά στηρίζοντας όλα τα εθνικά ζητήματα και υπερασπιζόμενος τη μειονότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί με αυτό μπορεί να την υπερασπιστείς, έτσι μπορεί να την υπερασπιστείς. Άρα εγώ σας ρωτάω ευθέως, πόσο χρόνο χρειάζεται να διερευνήσετε αυτή την υπόθεση? Και δεύτερον, στις καταγγελίες που κάνατε και είχατε φάκελο, δώσατε στον κύριο Τσίπρα, σε όλο, για τις παρεμβάσεις, έχουμε κάτι? Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο το ένα διαχωρίζεται από το άλλο. Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνουμε και κατανοούμε τα πάντα. Όμως δεν γίνεται να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ούτε να τα χρησιμοποιούμε κατά την προεκλογική περίοδο και μετά να τα ξεχνάμε. Γι' αυτό σας ζητώ να διερευνήσετε το ζήτημα αυτό και να προστατεύσετε όχι τον βουλευτή μας. Ο βουλευτής μας ούτε φοβάται, εκλέχτηκε πάλι, ανεξέλεξε οι πολίτες του νομού του, και χριστιανοί και μουσουλμάνοι όλοι μαζί. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να στείλουμε το σωστό μήνυμα απέναντι στην τοπική κοινωνία. Ποιοι έχουν την ευθύνη και ποιοι δεν έχουν την ευθύνη. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Βουλευτά. Καταρχάς, να επισημάνουμε για να είμαστε σαφείς ότι ενώ τιμούμε τη δράση του κυρίου του Βουλευτού, του κυρίου Ιλχάν Αχμέτ, δεν έχει την αποκλειστική ιδιοκτησία σε ό,τι αφορά την εθνική στάση στη Θράκη. Είναι προφανές ότι και οι βουλευτές, τουλάχιστον θα μιλήσω για τη δική μου παράταξη, έχουν μια δράση η οποία συντάσσεται με την. Επειδή το αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Βουλευτά, βεβαίως. Η οποία υπηρετεί την εθνική στάση. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι εδώ συγχαίρουμε δύο πράγματα. Είναι το ζήτημα των παρεμβάσεων του τουρκικού προξενείου της Κομωτινής, το οποίο ετέθη πράγματι και προεκλογικά, και το ζήτημα της στάσης την οποία είχε το συγκεκριμένο σωματείο απέναντι στον κύριο Ιλχάν Αχμέτ. Το πρώτο δεν αποτελεί αντικείμενο της ερώτησής σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Καμία ερώτηση από αυτές τις οποίες τουλάχιστον έχω εγώ μπροστά μου δεν αναφέρεται στο ζήτημα αυτό. Αν θέλετε να επανέλθετε με. Αν θέλετε. Κύριε συναδέλφε, παρακαλώ. Αν θέλετε, κύριε Βουλευτά, να επανέλθετε με πολύ μεγάλη χαρά. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι ένας υπηρέτης του Κοινοβουλίου. Δεν έχω χάσει ποτέ καμία ερώτηση και καμία επίκαιρη ερώτηση. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά να σας απαντήσω, όπως και να απαντήσω και στον υπεύθυνο τομεάρχη του κόμματός σας σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Εδώ, επαναλαμβάνω, το ζήτημά μας είναι η στάση η οποία υπήρξε απέναντι στον κύριο Ιλχάν Αχμέτ. Η διερεύνηση στην οποία αναφέρθηκα έχει να κάνει με το γεγονός ότι εφόσον ο κύριος Αχμέτ αισθάνεται ότι υπήρξε παρανομία και ότι εφήγει εκ της συμπεριφοράς, επαναλαμβάνω, ενός σωματείου, το οποίο στο πλαίσιο της νομιμότητας έχει μία εκ του συντάγματος αυτονομία, εφόσον θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, θα πρέπει να ακολουθήσει την νόμιμη οδό. Εγώ έχω να σας δηλώσω ότι εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών παρακολουθούμε όλες τις ενέργειες οι οποίες συντελούνται. Δεν θα επιτρέψουμε καμία απολύτως παραβίαση και απόκληση σε σχέση με την ισονομία, ισοπολιτεία όλων των Ελλήνων πολιτών. Δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει καμία αδικία και παρανομία σε βάρος των αντιπροσώπων του έθνους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα παρακολουθούμε από κοντά τα όσα συμβαίνουν στην Θράκη. Κατά τα λοιπά, θα σας παραπέμψω, εάν θέλετε, εκ νέου και στα αρμόδια Υπουργεία σε ό,τι αφορά την εποπτεία των σωματείων και την εποπτεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πάλι σας ευχαριστώ για την επίκαιρη ερώτησή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό.